Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο για το πώς να εκπαιδεύσετε παπαγάλα για μπάντζι. Μου το ζήτησε ένα παιδί, άρα πρέπει να το κάνω. Θα χρειαστείτε ένα κλουβί, εγώ έχω φέρει ένα παλιό συγκεκριμένη περίπτωση. Το κεχρί ή οποιαδήποτε άλλη λιχουδιά. Και ένα παπαγάλο. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα που θα πάρετε, την πρώτη μέρα βασικά που θα πάρετε τον παπαγάλο, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να τον αφήσετε στο κλουβί τουλάχιστον 4-5 μέρες ή και μία εβδομάδα αν κρατιέστε, για να συνηθίσει πού είναι τα ίστρα του, πού είναι τα ίστρα του, το κλουβί, τους γύρω του και γενικώ το χώρο που θα μένει. Μετά το αυτό που, θα έχετε να, που έχετε να κάνετε είναι όσο ήρεμος και να είναι ο παπαγάλος, γιατί έχω δει και παπαγάλους που με το που τους παίρνεις είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Όπως η δική μου π.χ. ήταν πάρα πολύ ήρεμοι, με άφηναν, ανέβαιναν στο χέρι μου από την πρώτη μέρα να φανταστείτε. Γενικώς μετά από μια εβδομάδα θα είστε έξω από το κλουβί, θα του μιλάτε, με, όχι πολύ δυνατά, με τον κανονικό τόνο της φωνής σας, θα του μιλάτε, θα βάζετε το χέρι έτσι στο κλουβί για να σας συνηθίσει και να καταλάβει ότι είστε ο ιδιοκτήτης του. Αυτό μετά από 4-5 μέρες θα πάρετε και θα βάλετε το χέρι σας εδώ μέσα στο κλουβί, κάτω στον πάτο του κλουβιού. Ο παπαγάλος θα αρχίζει να πετάει από εδώ και από εκεί, θα φοβάται, αλλά μετά θα συνηθίσει. Μετά από 5-6 μέρες θα πάρετε το χέρι σας και θα το βάλετε δίπλα από το παπαγάλο εκεί που θα κάθεται, δηλαδή στο κλαδί. Θα το κάνετε και αυτό μέχρι να αρχίσει να συνηθίζει ο παπαγάλος σας. Επίσης, ένα άλλο κόλπο μπορείτε να κάνετε, ειδικά αν ο παπαγάλος είναι μικρός και είναι μωρό, είναι να του βγάλετε τα ίστρα έξω για μισή μέρα, όχι παραπάνω, μην το πεινάσουμε πάρα πολύ το πουλί. Και αυτό επειδή θα είναι μωρό, 2-3 μηνών, δεν καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που θα πεινάει, δεν θα τον νοιάζει ο κίνδυνος και έτσι είναι το ένστικτό του και θα έρθει κατευθείαν να φάει στο χέρι σας. Αν η παπαγάλη τώρα είναι από το χέρι σας, είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Φαίνεται ότι σας εμπιστεύονται. Και ναι, γενικότερα πρέπει να το δείξετε ότι το χέρι σας είναι ένας φίλος, είναι φίλος του και ότι δεν πρόκειται να του κάνει κακό. Άρα πρέπει κάπως να τον κάνετε να εμπιστευτεί το χέρι σας. Μπορείτε να πάρετε, αν θέλετε, αυτό το γλυκάκι και να τον ταΐζετε, γιατί κερδίζει πολύ εμπιστοσύνη. Και όταν θα κάνετε όλα αυτά τα βήματα και γενικώς ασχολείστε με το πουλί, που αυτό το πράγμα μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό, θα βάλετε το χέρι σας μέσα σιγά σιγά εδώ πέρα. Ο παπαγάλος μπορεί να μην κάτσει, αλλά θα το κάνετε αυτό συνέχεια μέχρι να κάτσει. Δε, σε καμία περίπτωση δεν πιάνουμε το πουλί με τα χέρια μας, δεν το αρπάζουμε, δεν το τρομάζουμε. Δεν βάζουμε δυνατά μουσική δίπλα του και δεν το κυνηγάμε στο κλουβί μέσα για να το πιάσουμε. Και ούτε π.χ. το τραβάμε από το πιάσουμε από εκεί και να το τραβήξουμε. Αν δεν θέλει το πουλί, δεν το πιέζουμε και απλά ακολουθούμε αυτά τα βήματα που σας είπα για όσο καιρό χρειαστεί μέχρι να μας συνηθίσει το πουλί. Το κόλπο είναι αυτό που έχω κάνει εγώ. Τους αφήνω μία εβδομάδα όταν παίρνω ένα καινούριο παπαγάλο. Τους αφήνω στο κλουβί και δεν βάζω χέρια, δεν κάνω τίποτα από αυτά. Μόνο στον πρώτο το είχα κάνει αυτό. Και απλά κάθομαι, ασχολούμαι μαζί τους, τους μιλάω, τους βγάζω έξω από το κλουβί. Και γενικώς ασχολούμαι μαζί τους και τους μιλάω για να με συνηθίσουν. Ποιο τώρα αυτός ο παπαγάλος, αν δείτε, είναι εκπαιδευμένος. Δεν φοβάται το χέρι μου, άρα μπορώ να το βγάλω έξω από το κλουβί. Και ναι, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύετε τους παπαγάλους. Βέβαια, μετά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, οι οποίες είναι πολύ βάρβαροι βασικά. Να βάλετε το πουλί κάτω από τη βρύση και μετά θα το βάλετε στο χέρι σας και αυτό θα κουραστεί επειδή δεν θα μπορεί να πετάξει, άρα θα μείνει εκεί. Αλλά αυτός ο τρόπος, εντάξει, δεν είναι και πολύ, είναι βάρβαρος για το πουλί και δύσκολα θα σας συνηθίσει το πουλί. Γιατί αν το πιάνετε και το βάζετε κάτω από τη βρύση, καταλαβαίνετε ότι το χέρι είναι εχθρός του. Ενώ πήγε εγώ το μόνο που έκανα ήταν να ασχολούμαι με τα πουλιά. Βέβαια ακόμα μου φοβούνται λίγο όταν κάνω κινήσεις απότομες.
Οπότε αυτό είναι το κόλπο. Απλά ασχοληθείτε πάρα πολύ με τα πουλιά σας και θα σας συνηθίσουν από μόνο τους. Επίσης, ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτός ο παπαγάλος ο Κατήλ. Τον έχω 2 μέρες, τον πήρα τη Δευτέρα. Και το μόνο που κάνω είναι να ασχολούμαι συνέχεια μαζί του και να παίζω μαζί του, να του μιλάω. Και όπως μπορείτε να δείτε, με έχει ψηλοσυνηθίσει. Δηλαδή θα έρθει να κάτσει πάνω στο χέρι μου, άμα θέλει. Απλά τώρα βλέπει και τα μπάντζι και φοβάται. Βέβαια, όταν κάνει αυτόν τον ήχο, καλό είναι να μην πιέζεται το πουλί, γιατί σημαίνει ότι φοβάται. Και ναι, τον έχω 2 μέρες, τον έχω από τη Δευτέρα και είναι αρκετά ήρεμος. Φυσικά δεν τον έχω μέσα σε κλουβί, είναι ελεύθερος. Οπότε αυτός ήταν ο τρόπος να εκπαιδεύσετε ένα πουλί. Εκτός αν θέλετε να του κάνετε κάποια κόλπα, π.χ. να ανεβαίνει στο δάχτυλό σας στα σκάλα και τέτοια. Εγώ, ναι, όταν τους έκανα αυτά τα κόλπα, τους έδινα και λίγο κεχρί, έτσι για γλυκό, για να τους ανταμείψετε. Και γενικώς αυτός είναι ο τρόπος, όπως σας είπα, να ασχολήσετε πολύ ώρα με το πουλί σας. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!